για πόλεμο. Να μην μας σπάξουν κάποτε αυτοί που είναι κατασπαρμένοι σε όλο τον κρατικό χώρο. Ένας Θεσσαλονικιός μου είπε ένα φοβερό. Στη Θεσσαλονίκη του 41 πιθάναν πολύ. Μια οικογένεια 5-6 άτομα πιθάνανε μισή. Δεν είχαν τρόφιμα στο σπίτι, φεύγανε και πηγαίναν στην αχειροποίητο την εκκλησία και περιμέναν πότε να πεθάνουν, γιατί και πηγαίναν τα κάτρια, δημορχές, υπέραν τους νεκρούς. Στο σπίτι σου λέει ποιος θα με πάρει. Μην φτάσουμε εκεί. Γιατί οι αμαρτίες που κάνουμε φτάνουν στα ότα του Θεού και ζητάνε εκδίκηση. Σκοτώνουν παιδάκια με εκτρώσεις. Συζούμε, δεν κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Χωρίζουμε και ξαναπαντρευόμαστε με το παραμικρό. Κάτω το Ευαγγέλιο, δύο λόγοι διαζυγεί υπάρχουν, ο θάνατος και η μοιχεία. Αν ένας για λόγους ασυμφωνίας χαρακτήρων χωρίζεται, μπορεί να ξαναπαντρευτεί ή θα βρει με τη γυναίκα του ή θα μείνει όπως είναι. Αν ξαναπαντρευτεί, ο Θεός θα τον κρίνει σαν μεχό και δεν μπορεί να σωθεί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη πλανάστε ούτε πόρνη ούτε μοιχεία, Βασιλεία Θεού κληρονομήσεση. Παντρεύουμε άντρες με άντρες και τόσα άλλα. Πώς θα μας εκλείσει ο Θεός. Θα χαθούμε σε απειλή. Ο πατέρα μπροστά στην Αμφίκλια είχε προοδευτικό χάρισμα. Είπε θα μείνουν 2 εκατομμύρια Έλληνες. Μετάνοια, εξομολόγηση, εκκλησιασμό, νηστεία, προσευχή, μελέτη Αγίας Γραφής, καλά έργα. Όταν μας δίνει ευλογία ο πνευματικός να κοινωνούμε. Αυτά είναι τα χρυσά κλειδιά που ανοίγουν τις πύλες του ουρανού και έρχονται οι εκλογές του Θεού στη γη. Ο κορονοϊός για ρωτά τι ήταν. Ποιος? Ο κορονοϊός. Αυτοί του μου καλά για να μειώ. Εγώ γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά λέω. Άμα θέλουμε να παραστήσουμε αυτόν τον αιώ με τα εμβόλια, με μαθηματική εξίσωση λέμε. Εμβόλιο ίσον. Παγκόσμια επιχείρησης. Μειώσεως του πληθυσμού της γης. Αυτό, ας σκοτώσουν τους ανθρώπους. Για αυτούς που αμφιβάλλουν για τα εμβόλια έχουν να πω το εξής. Γιατί λένε πρέπει να το κάνουμε. Ο Κύριος του Ευαγγέλιου λέει από τον καρπό γνωρίζει το δέντρο. Και από τα έργα γνωρίζει το άνθρωπος. Έχετε μυαλό να σκεφτείτε αυτό που σας ρωτάω. Εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Όταν δεν σέβομαι την ελευθερία του άλλου και τον πιέζω να κάνει κάτι που δεν θέλει και όταν δεν τον κάνει τον απολύω, δεν ενδιαφέρομαι αν θα ζήσει, τι θα κάνει, αν θα αυτοκτονήσει. Είμαι άνθρωπος στο Θεό εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Ένας χριστιανός ούτε ένα μυρμήγκι δεν ποτάει. Δεν θα πάει να διώξει τον άλλο από τη δουλειά. Δεν θέλει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Κάντε προσευχή να τους καταργήσει ο Κύριος. Χαίρονται και αυτοί που κάναν το εμβόλιο. Θα μετανοήσουμε τώρα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα νηστεύουμε. Για αυτοί που κάναν το εμβόλιο μέχρι 5 χρόνια θα πεθάνουν. Σίγουρα αυτό. Είπε ο Οικούμενος στο Άγιο Παύλο. Νηστεία. Να εξομολόγηση. Την ευχή. Καλά έργα. Να γίνει ήλιος ο Θεός να μας κουρέσει. Χωρίς μετάνοια δεν θα μας κουρέσει. Άντε, στο καλό να πάτε. Με ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε για όλους. Για εσάς και την οικογένειά σας. Να μας βγάλει ο Θεός από τα διέξοδα. Όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο, όλοι είμαστε μέσα σε αυτή την προσευχή. Δεν θέλουμε πολέμους, δεν θέλουμε φτώχειες. Να μας αφήσουν ήσυχους, δεν πειράζει με κανέναν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό να πάτε Παναγία μαζί σας και μαζί με όλους τους δικούς.